Αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Τρεις το μηνός ανοίγει η εστίαση και η αναψυχή. Ευνηδιαστήκαμε από την ημερομηνία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από αύριο θα τρέχουν όλοι οι συνάδελφοι και δεν θα προλαβαίνουν να προετοιμάσουν τα καταστήματά τους, διότι ξέρετε ότι υπάρχει και ένα το τετραήμερο της αργίας που πρέπει όλοι να προετοιμαστούμε λίγες μέρες πιο μπροστά. Να κάνουμε αγορές, να καθαρίσουμε τα καταστήματά μας. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μία απόσχεση από τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα των 330 εκατομμυρίων, ότι τα χρήματα αυτά για την επανεκκίνηση της εστίασης και της αναψυχής θα δινόταν πριν το άνοιγμα. Βλέπουμε ότι ξαφνικά η ημερομηνία αυτή είναι πάρα πολύ κοντά στο άνοιγμα της εστίασης και της αναψυχής και δεν ξέρω αν πραγματικά θα έρθουν γρήγορα τα χρήματα στους συναδέλφους για να ανοίξουν όλοι τα καταστήματά τους. Βεβαίως πρέπει να τηρηθούν και μια σειρά από μέτρα, κύριε Κοτσαμπά, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα μέτρα που πρέπει να τηρήσουμε εμείς επαγγελματίες μέχρι σήμερα που μιλάμε με κυρία Σκογαλή δεν τα γνωρίζουμε. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα υπάρχει τηλεδιάσκεψη και ανακοίνωση από τον Υπουργό, αλλά από ό,τι ξέρουμε θα πάμε στα προηγούμενα μέτρα που ίσχυαν πριν το lockdown στο 60% της δυναμικότητας του χώρου, έτσι ώστε να πάμε σε ένα ομαλό άνοιγμα. Και όσο τα εμβόλια συνεχιστούν, όσο καλύτερες είναι οι συνθήκες απέναντι στο κορονοϊό, όσο πέφτουν τα κρούσματα, νομίζω ότι η υπόσχεση είναι μία από το μέγαρο μαξίμου που μας είχε δοθεί, ότι θα πάμε στην κανονικότητα με το 100% της δυναμικότητας του εξωτερικού χώρου. Περιμένουμε και για τους εσωτερικούς χώρους τις ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, διότι μετά το Πάσχα υπάρχουν πάρα πολλές βαφτίσεις, γάμοι, υπάρχουν εκδηλώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν και εδώ περιμένουμε και αυτές τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για να ανοίξουν και αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν κλειστούς χώρους και παίρνουν μεγάλες δεξιώσεις.